δυναμικές παρεμβάσεις ετοιμάζεται να κάνει ο Δήμος Παγκαίου σε περίπτωση που δεν αλλάξει η κατάσταση με τα διόδια στον Άγιο Ανδρέα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της Εγνατίας Οδού, την Κυριακή 1 Αυγούστου από τα διόδια του Αγίου Ανδρέα πέρασαν πάνω από 3.600 οχήματα. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας προέκυψε ξαφνικά με το που ξεκίνησε η λειτουργία του πλευρικού σταθμού διοδίων. Από τα πρώτα Σαββατοκύριακα είδαμε το πρόβλημα που δημιουργείται. Οι ουρές είναι ατέλειωτες. Ο Δήμαρχος έκανε ήδη τις ενέργειές του, απέστειλε και έγγραφα και διαζώσεις, είχε επαφές με την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία βέβαια επικαλείται κάποια νομοθεσία, επικαλείται κάποιους νόμους του 2017 με βάση τις οποίες προβλέφθηκε και ο πλευρικός σταθμός διοδίων του Αγίου Ανδρέα. Μπορεί να υπήρχε η πρόβλεψη για αυτούς όλους τους σταθμούς, αλλά προφανώς είναι λάθος η μελέτη. Δεν ελήφθη υπόψη η εποχικότητα που υπάρχει σε αυτόν τον σταθμό. Δηλαδή, άλλος ένας σταθμός σε κάποιο χωριό της Ηπείρου ή καθ' όλη τη διάρκεια της Εγνατίας Οδού, όπου θα μπουν τη μέρα 50-100 αυτοκίνητα, και άλλο αυτός ειδικά ο σταθμός του Αγίου Ανδρέα, όπου το μεν χειμώνα μπορεί να έχει μια κανονική ροή και να εξυπηρετείται με τη μία θηρίδα που έχει, γιατί η άλλη είπαμε είναι για το ΙΠΑΣ, τις δύο θηρίδες, η μία είναι για το ΙΠΑΣ, αλλά το καλοκαίρι οι αριθμοί αυτοί ανεβαίνουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα. Συγκεκριμένα από τα στοιχεία που μας έδωσε η Εγνατία, μας λέει ότι την Κυριακή 1 Αυγούστου από τον πλευρικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα περάσαν 3.600 οχήματα. Μάλιστα. Για να μας δείξει το καλό τους πρόσωπο, μας είπε ότι επειδή υπήρχαν μεγάλες ουρές, άνοιξε τα διόδια και τα 1.500 περάσαν χωρίς να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε τον όγκο των 3.600 αυτοκίνητων, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο όγκος. Και αν λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα αυτοκίνητα περνούν σε μία μέσο όρο σε 10 ώρες περίπου, έτσι δεν περνάνε ούτε 24 ώρες, θα πρέπει να περνούν τουλάχιστον 6 αυτοκίνητα το λεπτό. Είναι δυνατό να συμβεί αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις ουρές. Και όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω είναι λάθος ο σχεδιασμός και θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα ή θα πρέπει να βγάλει κάποια ανακοίνωση η Εγνατία και να μας πει όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι ελεύθερος ο σταθμός, δεν θα χρεώνει τίποτα. Πότε προβλέπετε το σήκωμα της μπάρας, κύριε Μποσμπότη, και αν προβλέπετε? Αυτό είναι καθαρά της εταιρείας. Αυτό είναι καθαρά θέμα της Εγνατίας. Ναι. Αυτή το καθορίζει. Όταν δει ότι η ουρά φτάνει στα 300-500 ένα χιλιόμετρο, τότε κάποιος σηκώνει την μπάρα για να... Ποιος το ελέγχει αυτό και ποιος το μεταφέρει στους εμπλεκόμενους της εταιρείας? Έχουν κάμερες ο υπάλληλος από το κουβούκλιο που έγινε και διαχειριστεί εκατοντάδες και χιλιάδες αυτοκίνητα? Προφανώς οι ίδιοι. Εντάξει, έχουν κάποιους προϊσταμένους. Προφανώς οι ίδιοι το κάνουν. Βέβαια αυτό δεν είναι η λύση. Ή θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Να αυξηθούν οι λωρίδες, τα φυλάκια, έτσι, οι θηρίδες που περνούν τα αυτοκίνητα. Αυτό βέβαια για να γίνει θα πρέπει να αυξηθούν και οι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου.